Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Χαίρομαι που σας βλέπω έστω και διαδικτυακά. Ήθελα σήμερα να κάνουμε μία γενικότερη ενημερωτική συζήτηση για το ζήτημα του εμβολιασμού των παιδιών. Αναφέρομαι στις ηλικίες από 12 έως 17. Νομίζω ότι δεν υπάρχει γονιός ο οποίος να μην θέλει ό,τι καλύτερο για το παιδί του. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι το δικαίωμα κάθε γονέα να είναι πολύ προσεκτικός σε ό,τι έχει να κάνει με το παιδί του, ειδικά με την υγεία του. Αλλά νομίζω το σημαντικό είναι να είμαστε σε θέση να παίρνουμε υπεύθυνες αποφάσεις επιστημονικά τεκμηριωμένες. Γνωρίζουμε επίσης ότι δεν υπάρχει γονιός ο οποίος, όταν πρόκειται για την υγεία του παιδιού του, δεν θα προστρέξει στον ή στην παιδίατρό του για να πάρει τη συμβουλή του για ένα θέμα που αφορά την υγεία του παιδιού του. Γνωρίζουμε σήμερα ότι η πανδημία και ειδικά η μετάλλαξη Δέλτα, η οποία είναι πιο επικίνδυνη, πληγώνει και τα παιδιά. Γνωρίζουμε επιστημονικά ότι οι βλάβες που μπορεί να αφήσει σαν οργανισμό ο ιός μπορεί να είναι μακροχρόνιες. Και νομίζω ότι θα πρέπει να εξηγήσουμε και να εξηγήσετε, να μας βοηθήσετε, να εξηγήσουμε με απλά λόγια, γιατί οι παρενέργειες, οι πιθανές, οι ενδεχόμενες παρενέργειες από το εμβόλιο είναι πολύ, πολύ μικρότερες από τις πιθανές παρενέργειες από την ίδια την ασθένεια. Το καλύτερο όπλο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα για να βάλουμε ένα οριστικό τέλος στην επιδημία του COVID-19 είναι το εμβόλιο. Αυτό αφορά και τα παιδιά. Χαίρομαι διότι ήδη 130.000 παιδιά στις ηλικίες 12 έως 17, προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη των γονιών τους, έχουν σπεύσει να κάνουν το εμβόλιο. Υπάρχει όμως ένα σημαντικό ποσοστό γονέων και παιδιών που ακόμα δεν έχουν πάρει αυτή την απόφαση. Και ο σκοπός της σημερινής μας συνάντησης είναι, με απλά λόγια, να μας βοηθήσετε, να πείσουμε τους γονείς ότι πρέπει να πάρουν αυτή την απόφαση, αλλά να μας βοηθήσετε να πείσουμε και τους παιδιάτρους ότι πρέπει να πείσουν τους γονείς ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη απόφαση για την υγεία των παιδιών. Γνωρίζουμε πια από δεδομένα τα οποία έχουμε ότι οι γενικότερες εκστρατείες ενημέρωσης έχουν, πιστεύω, σε ένα μεγάλο βαθμό εξαντλήσει τη δυναμική τους. Ό,τι έχουμε να πούμε, το έχουμε πει γύρω από το θέμα της πανδημίας. Όμως οι πολίτες προστρέχουν πάντα στη γνώμη των ειδικών. Είτε είναι γιατροί, είτε είναι παιδίατροι. Άρα είναι βέβαιο ότι θα ακούσουν πολύ προσεκτικά την άποψη των παιδιάτρων. Και καθώς πια είμαστε μία εβδομάδα πριν από το άνοιγμα των σχολείων, τώρα πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή να κάνουμε μια νέα μεγάλη προσπάθεια να αυξήσουμε σημαντικά τα ποσοστά εμβολιασμού στους ανηλίκους. Τα σχολεία μας θα ανοίξουν και θα ανοίξουν με ασφάλεια. Έχουμε δει πια, μας έδειχνε και ο καθηγητής ο κ. Τσιόδρας, επιστημονικά δεδομένα ότι το δίπτυχο μάσκα και συχνό τεστ είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε. Ο καλύτερος συνδυασμός πολιτικών που μπορούμε να εφαρμόσουμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι θα ανοίξουμε τα σχολεία με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Και σε αυτό φυσικά πρέπει να προσθέσουμε και την αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού. Εγώ καταρχήν να καλημερίσω τους συναδέλφους και καθηγητάς μου, τον κύριο Κωνσταντόπουλο και τον κύριο Χρούσο, και γενικά με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλο τον παιδιατρικό κόσμο, διότι έχει σταθεί πραγματικό στήριγμα σε όλο τον εμβολιασμό μέχρι σήμερα. Γνωρίζουμε ότι ο παιδίατρος, επειδή έχει το ρόλο του οικογενειακού γιατρού σε πάρα πολλές ελληνικές οικογένειες, ήταν αυτός που τον ρωτούσανε για το αν θα πρέπει οι ενήλικοι να κάνουν τον εμβολιασμό ή όχι. Και πραγματικά αυτή η στήριξη των παιδιάτρων είναι πάρα πάρα πολύ βασική και εξακολουθεί να είναι. Είναι αλήθεια ότι ο εμβολιασμός για τα παιδιά ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε με την έναρξη της επιδημίας και με την ύπαρξη της αρχικής τουλάχιστον μετάλλαξη. Η μεγάλη ανατροπή έγινε με την Δέλτα και έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα
όλες οι χώρες, μία μετά την άλλη, άρχισαν να τροποποιούν τις συστάσεις τους και τις απόψεις τους σχετικά με τον εμβολιασμό. Είμαστε σε μια εποχή που περίπου το 100% των στελεχών που κυκλοφορούν είναι μετάλλαξη Δέλτα. Η επιστημονική μας ομάδα αναλύει όλες τις πληροφορίες που εισδραίουν από το εξωτερικό. Φυσικά, αυτή η υψηλή μεταδοτικότητα της Δέλτα αφορά και τα παιδιά μας. Και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία τώρα που ανοίγουν τα σχολεία να τηρούνται τα μέτρα πρόληψης έναντι της διασποράς του ιού και στα σχολεία. Μαθηματικές εκτιμήσεις υπολογίζουν ότι μπορεί να κατεβάσει κανείς την πιθανότητα διασποράς στα σχολεία κοντά στο 10% με τη μάσκα, το τέστινγκ και φυσικά ακόμα περισσότερο και με τον εμβολιασμό των ομάδων στις οποίες αυτό συστήνεται. Θα σας πω δεδομένα από το CDC των ΗΠΑ, τα οποία ανακοινώθηκαν πριν λίγες μέρες. Και αφορούν σε πενταπλασιασμό των νοσηλιών. Όταν έχεις μικρά νούμερα, όπως σε μια χώρα η δικιά μας, δεν μπορείς να βγάλεις σαφή συμπεράσματα. Σε μια τεράστια χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, μπορείς να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα και για τα παιδιά πλέον. Πενταπλασιασμός λοιπόν των νοσηλιών στον πληθυσμό των παιδικών σε σχέση με την νόσο COVID από τα τέλη Ιουνίου μέχρι τα μέσα Αυγούστου που κυκλοφορεί η Δέλτα. Δεκαπλασιασμό των νοσηλιών σε παιδάκια ηλικίας 0 έως 4 ετών και δεκαπλασιασμό των νοσηλιών στα ανεμβολίαστα σε σχέση με τα εμβολιασμένα εφηβάκια, τα 12 με 17. Νομίζω αυτό είναι ένα ισχυρότατο μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού σε αυτή την ηλικία και φυσικά και για άλλους λόγους προστασίας δημόσιας υγείας, τις επαφές μας, τον περίγυρο των παιδιών, ο οποίος είναι πολλές φορές άτομα που ανοίγουν σε ευπαθείς ομάδες και θεωρώ ότι θα παίξει καταλυτικό ρόλο μαζί με τα άλλα μέτρα στον έλεγχο της επιδημίας και στην σταδιακή αυτορύθμιση και κοινωνική συνέχιση της κοινωνικής ζωής. Ένα προσωπικό βίωμα με τα εμβόλια. Εμένα η μάνα, όπως ξέρετε, αρρώστησε από πολυμελίτιδα μέσα στον πόλεμο και έζησε μια ζωή μεγάλης ταλαιπωρίας από μια ασθένεια η οποία εξαφανίστηκε στη συνέχεια από προσώπου γης λόγω των εμβολίων. Νομίζω ότι καλό είναι να θυμίζουμε συνολικά στον λόγο μας ότι καμία επιστημονική ανακάλυψη δεν έχει αυξήσει περισσότερο το προσδόκιμο ζωής από τα εμβόλια. Συνολικά και είναι το μεγαλύτερο δώρο το οποίο έχει κάνει η επιστήμη στην ανθρωπότητα. Δεν αναφέρομαι μόνο στο εμβόλιο του COVID, αναφέρομαι συνολικά στα εμβόλια. Αν και φοβάμαι ότι τους αντιεμβολιαστές δύσκολα θα μπορέσουμε να τους πείσουμε τέτοια επιχειρήματα, θεωρώ όμως ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που είναι έτοιμη να πιστεί. Κύριε Κωνσταντόπουλε, τι λέτε? Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν είναι μόνο η πολιομελίτιδα, κύριε Πρωθυπουργέ, που είπατε. Εγώ, σαν παλιός παιδίατρος, έχω κλείσει πάνω από 50 χρόνια τώρα που ασχολούμαι με τα εμβόλια. Και εξαφανίστηκε η διφθερίτιδα. Το 1969 είχαμε χάσει στο Αγία Σοφία 20 παιδιά. Έκτοτε οι νέοι συνάδελφοι δεν έχουν δει λοιμόδινο σήματα, τέτανο, διφθερίτιδα, πολιομελίτιδα κλπ. Για να μην με ακρηγορώ, νομίζω ότι τα εμβόλια ανήκουν στους παιδιάτρους. Οι παιδίατροι τα ξέρουν πολύ καλύτερα, όπως είπατε κι εσείς, από κάθε άλλο. Και στο σύνολό τους είναι ενημερωμένοι. Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, όπως είπε και η κυρία Θεοδωρίδου, αμέσως μόλις κυκλοφόρησε το εμβόλιο, έκανε ένα webinar προς ενημέρωση των παιδιάτρων, έβγαλε δελτία τύπου. Κυρία Βαρβαρίγου. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική πρόσκληση. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη και όλη αυτή η συνάντηση που κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι τα εμβόλια στα παιδιά στην ηλικία των 12 με 17, αλλά ακόμη και σε μικρότερα παιδιά, αν καταφέρουμε και εγκριθούν και αυτά, είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμα, ώστε να προφυλάξουμε την υγεία των παιδιών, να κοινωνικοποιηθούν τα παιδιά, να πάνε σχολείο, γιατί τον προηγούμενο χρόνο είχαμε σοβαρά προβλήματα με την τηλεκπαίδευση και τον εγκλεισμό στο σπίτι. Βεβαίως θα συμφωνήσω με όσα είπε η κυρία Θεοδωρίδου, αλλά και ο κύριος Τσιόρδας εννοείται, και θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο κύριος Κωνσταντόπουλος και αν θέλετε θα σας μεταφέρω και την προσωπική μου άποψη. Υπάρχουν, ας το πούμε έτσι, πολύ αδρά μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, δύο κατηγορίες γονέων, γιατί οι γονείς επηρεάζουν τα παιδιά αρκετά και μάλιστα στις μικρές ηλικίες 12 με 15. Είναι οι γονείς οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα, λένε απλώς όχι, για δικούς τους λόγους, διάφορους λόγους, θα τους αναλύσουμε. Και υπάρχουν και οι γονείς, και είναι αρκετοί αυτοί οι γονείς, οι οποίοι απλώς έχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με τον εμβολιασμό που αφορά τους ίδιους και τα παιδιά. Αυτό που έχω διαπιστώσει προσωπικά από την επαφή μου με τον κόσμο, από το ιατρείο μου, αλλά και από τη δουλειά μου στο νοσοκομείο, είναι ότι δεν
έχουν απαντηθεί επαρκώς με πιστικό τρόπο, με απλό τρόπο, ώστε να είναι κατανοητά και δεν έχει διατεθεί αρκετός χρόνος από αυτούς οι οποίοι ερωτώνται ως προς τις απορίες των γονιών και τα ερωτήματα που έχουν για τις επιπλοκές του εμβολίου, για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου, για το πώς δρά το εμβόλιο. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έχει ανακοινώσει, έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα, στο ίντερνετ, τέλος πάντων το είδα, πάρα πολύ ωραίες απαντήσεις στα διάφορα ερωτήματα, αλλά δεν είμαι σίγουρη πόσοι από αυτούς τους παιδιάτρους τα έχουν δει. Πιστεύω ότι οι επαγγελματίες υγείας και ιδιαίτερα οι παιδίατροι, το είπαμε γιατί πρέπει οι παιδίατροι, γιατί είναι οικογενειακοί, γιατί πάντα ερωτώνται για όλα, θα πρέπει να μπορούν και να ξέρουν και να θέλουν να διαθέσουν χρόνο να απαντήσουν σωστά στους ενήλικες, στους γονείς και στα παιδιά. Σας ευχαριστώ. Κύριε Χρούσο. Καλημέρα σας. Με τιμά ιδιαίτερα η πρόσκληση να μιλήσω εκ μέρους του Ελληνικού Κολεγίου Παιδιάτρων. Τα είπαν πάρα πολύ ωραία οι προλαλήσαντες. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια κατά του COVID και ιδιαίτερα αυτό της Pfizer που είναι διαθέσιμο είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό και ασφαλές. Αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσει στους παιδιάτρους και νομίζω ότι ήδη έχει περάσει. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξουν τα σχολεία. Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιάτρων αναφανδόν είναι υπέρ του ανοίγματος των σχολείων και υπέρ αυτών που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή χρήση μάσκας, εμβόλιο και τέστινγκ. Πιστεύω ότι οι παιδίατροι έπαιξαν, παίζουν και θα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο όσο αφορά τα εμβόλια. Επίσης γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια είναι η καλύτερη επένδυση, η πιο αποδοτική που έχει γίνει στην υγεία από την ανθρωπότητα. Και επίσης γνωρίζουμε ότι η σωστή πληροφόρηση και η ασχολία με τον ασθενή, να διαθέσουμε μερικά λεπτά, να μιλήσουμε και να εξηγήσουμε, θα είναι αρκετά για να βοηθήσουν με τους πιο πολλούς από τους δικτακτικούς. Υπάρχουν και οι αρνητές, δεν ξέρω, ένα μικρό ποσοστό, οι οποίοι ό,τι και να τους πούμε δεν πρόκειται να αλλάξουν. Αλλά το μεγάλο ποσοστό των γονέων μπορούν να αλλάξουν με χρήση λογικών επιχειρημάτων βασισμένων σε δεδομένα. Τα αποτελέσματα που έχουμε από την Αμερική, από τον Καναδά και από τις άλλες μεγάλες χώρες είναι εξαιρετικά.